Να είμαστε. Τρίτο και φαρμακερόνικο μου, εντάξει. Λοιπόν, <laughs> ε, μεταγραφικό Power Today, 100% μεταγραφικό. Το ορίζουμε και λίγο ω πρώτο κομμάτι τη νέα μα σεζόν. Ελπίζω να μα βρει σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Στη συνέχεια, όπω και για τον, ε, για τον Ο λοιπόν φαίνεται να έχει ένα ξεκάθαρο μεταγραφικό πλάνο. Φαίνεται να ξέρει τι θέλει, όπω και εμεί βέβαια ξέρουμε τι θέλουμε. Τι ζητάμε. Ένα like. like. ένα subscribe, ένα καμπανάκι. Ε, δεν Κάτω, από το βι... πολλά. Κάτω από το βίντεο υπάρχει το link για τη μεγάλη μας κοινότητα στο Viber, ε, στην οποία τις καθημερινές για μία ώρα τα λέμε. Δηλαδή μας ρωτάτε τα 752 νόματα που διαβάζετε δεξιά και έστερα και εμείς απαντάμε. Κάπως έτσι θα κυλήσει το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, εντάξει. Έχει και αυτό το... Τι Και προχωράμε. Λοιπόν, ε, ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι και εμείς το είχαμε λίγο. Μην γελιόμαστε ότι πολλέ φορέ οι η η λέξει ΠΑΟΚ μεταγραφικό σχεδιασμό δύσκολα έμπαιναν στην ίδια πρόταση. Υπάρχει μια αισιοδοξία για κάποια σημάδια ότι αυτό αρχίζει να συμβαίνει. Είτε με τα ονόματα ποδοσφαιριστών που έχουν γίνει γνωστά, είτε με τα ονόματα που αρχίζουν και έρχονται στο προσκήνιο και είναι μετρημένα. Έχουμε μεταγραφική περίοδο και δεν έχουν γραφτεί 532 ονόματα συγκεκριμένα. Είτε με αυτά τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ότι ο Πάουκ θα ασχοληθεί σε επίπεδο θέσεων. Δεν έχουμε ονόματα, αρχίζουμε και έχουμε θέσει. Δεν έχουν γραφτεί πολλά ονόματα, Αντώνη, γιατί ο Πάουκ ε, ξεκίνησε γρήγορα να κλείνει παίχτε. Οπότε δεν τραβάει, δεν γίνονται σύριαλ οι μεταγραφέ και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει κιόλα. Ε, το θετικό είναι ότι βλέπουμε πως ε, ο Ζωζέ Μπότο έχει πάρει τα κλειδιά. Του Αγωνιστικού Τμήματο, είναι το απόλυτο αφεντικό σε ό,τι αφορά τι μεταγραφέ. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο πλάνο, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι και η ευχή όλων είναι να πετύχει αυτό το πλάνο, έτσι ώστε ε, να έχει τα αποτέλεσματα φέτο. Ο ΠΑΟΚ που χρειάζεται, ώστε να υπάρξει και συνέχεια αυτού του πλάνου. Ε, το, είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, νομίζω. Του ΠΑΟΚ φέτο. Όπω μεγάλο στοίχημα ήταν να ξεκινήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία με το μεγαλύτερο, σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ να είναι έτοιμο. Ήταν κάτι που εδώ και μήνε είχε ζητήσει ο Λουτσέσκου και ο Μπότο ε, στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίο άναψε το πράσινο φως ώστε να γίνουν γρήγορα οι κινήσει. Και έτσι ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Θα μπορεί ο Λουτσέσκου να δουλέψει με σχεδόν με όλη την ομάδα, Καθώ ήδη έχουν συμφωνήσει, νομίζω με παίχτε τουλάχιστον, πάω σίγουρα με εξι παίχτε. Έχει έχουν συμφωνήσει. Ε, τέσσερις είναι ήδη, τέσσερα-πέντε ονόματα είναι ήδη γνωστά. Ε, όλα δείχνουν ότι το πλάνο πηγαίνει καλώς από και πέρα με ένα φανεί αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν να εγκληματιστούν γρήγορα στην ομάδα και να είναι όντω αυτοί που χρειάζεται το ΠΑΟ και να μπορέσει ο ΠΑΟ Αυτό να... είναι μια, μια άλλη ιστορία. Ναι. Το βασικό είναι να υπάρχει πλάνο. Γιατί? Γιατί αν υπάρχει πλάνο, ξέρεις τι έψαχνες, πώς το έψαχνες, τι βρήκες, πώς απέδωσε, γιατί δεν απέδωσε, έχεις κάνει αυτά τα 5-6 βήματα και μπορείς να καταλάβεις το που δεν πήγε καλά το πράγμα. Αν δεν έχεις πλάνο ή κάνεις ένα πλάνο και στην πρώτη στραβή αλλάζει το πλάνο όλο από το πρώτο βήμα και όχι από το τέταρτο πέμπτο ή από εκεί που έγινε το λάθος τότε ουσιαστικά το μόνο που κάνεις να χάνεις είναι χρόνο και χρήμα η ομάδα και την υπομονή τους η φίλαθλη. Απλά είναι τα πράγματα έτσι είναι. Και η ουσία είναι να το να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε λίγο ε, σε μια σειρά τα πράγματα για να δούμε πώς ακριβώς έχει σκεφτεί ο ΠΑΟΚ τις μεταγραφές. Ε, το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ έχει βγάλει έναν αριθμό εντός αρχικών, το μαγικό αριθμό, το μαγικό το λέω, το λέω επειδή είναι λόγο αυτό, το, το, 9 ή 9 μεταγραφές. Αλλά το θέμα είναι να τις δούμε και λίγο στο, στο γήπεδο. Και να ξεκινήσουμε από, την, από το τέρμα. Εκεί που Πριν το πεις του... να πω ότι είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση πώληση. έτσι. Είναι ένα νούμερο που μπορεί να αλλάξει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Ναι, ε, ναι έτσι φαίνεται. Μόνο προς τα πάνω λοιπόν, δεν Κάτω από τα δοκάρια. Ο Πάουκ έχει κλειδώσει το τι θέλει, είναι ο Κοτάρσκι, και προσπαθεί να δει τον τρόμο με τον οποίο θα φτάσει στην απόκτησή του. Υπήρχαν πρόσφατα κάποιε δηλώσει του Προέδρου τη Γκόριτσα, η οποία έλεγε ότι εμεί θα αγοράσουμε τον ποδοσφαιριστή και μετά θα τον πουλήσουμε στον πάγο. Άκοψο, λανθασμένο, κακός. Ε, για να βγάλει τον εαυτό του από τη δύσκολη θέση, μάλλον. Ναι, για να βγάλει τον εαυτό Κα... του από τη δύσκολη θέση, ε, έκανε περίπλοκη την, την, μεταγραφή. Δεν χρειαζόταν αυτά ναι. να τα πει. Ξέρουμε, αδερφέ, ότι θα συμβούν αυτά, αλλά μ, πολύ, δηλαδή, άστο. Θα γίνει. Να, ναι, να πούμε εδώ ότι ε, η μεταγραφή αυτή, ο Παίξης είναι συμφωνημένος, αλλά είναι δύσκολη η μεταγραφή με βάση τα συμβόλαια και το που ανήκει ο και τα κτλ. Πρέπει εσύ, να βρεθεί ο το τρόπος. και τα λοιπά. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα έρθει στον πάο που, που... θα ολοκληρωθεί αυτό. Και λιγο από Α... τα ονόματα που κακώ. Βγήκαν ε... Α... πολύ γρήγορα δεν, στη δημοσιοτήτα. Δεν όνομα, το, 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 πρόβλημα έχει γίνει με, το, με τις αυτές δηλώσεις του Πρόεδρου της, της ε, Θυμίζω, ανοίγω yeah. και κλείνω παρένθεση, ο Πάουκ παρόμοια κατάσταση, παρόμοια εντός εικόνων στο ότι έψαχνε να βρει τον τρόπο λογιστικά νομικά να το πετύχει, είναι η μεταγραφή του, ε, του Κούρτιτς, του που είναι κούρτιτς δανεικός, που ήρθε. Για, δανεικός για, δύο Τυπικά. χρόνια, αλλά είναι εντελώς τυπικό το θέμα για να μπορέσουν ε, ΠΑΟ και Πάρμα να πετύχουν πράγματα που αφορούν τα οικονομικά του, τα φορολογικά του και όλα αυτά που στο κάτω-κάτω του -κάτω γράφει δεν μα ενδιαφέρουν, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή μια ομάδα. Έχει μπει στο τραπέζι, εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, έχει μπει στο τραπέζι η σκέψη παραμονή του Ζυφκο Ζυφκοβιτ. Εγώ <Κι> δεν το περίμενα, παύλα δεν το καταλάβαινα, ε, για ποιο λόγο να μην είναι ένα θεματοφύλακα δεύτερο, ε, ειδικά από τη στιγμή που όταν πέρυσι πήρε ευκαιρίε ε, προβλημάτισε. Μάλλον το ανάποδο έγινε, Αντώνη. Μπήκε στο τραπέζι ε, η πιθανότητα απόκτηση δεύτερη τερματοφύλακα. Γιατί πιο πριν αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι μάλλον θα μείνει ω δεύτερο. Α, θεωρούσε ότι ε... είναι πολύ πιθανό να μείνει. Α, εγώ ήμουν στο άλλο άκρο. Ναι, νομίζω το είχαμε πει. Το είχαμε πει και όντω είχε απορρίψει. Εσύ και εγώ διαφωνούσα. Εσύ... <laughs> ναι. Ε, ναι, μου είχε βανεί Βλέπ... λίγο περίεργο. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν έχει... παίζει ρόλο το ενδιαφέρον του ατρομή του, οπότε μαθαίνω από την Αθήνα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το μαθαίνω από ρεπόρτερ εκεί τη Αθήνα. Ε, το ενδιαφέρον του ατρομή του για τον Ζήφκοβιτ, στο ότι ο Πάοκ έτσι μπορεί πιο εύκολα να το δώσει ώστε να έρθει κάποιο δεύτερο και μπήκαν εκεί η συζήτηση για δεύτερο τερματοφύλακα. Πάντω δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το αν θα έρθει δεύτερο δεύτερη θα μείνει ο Ζήφκοβιτ. Είναι, ακριβώ σκέψει και συζητήσει σε αυτή τη θέση. Ωραία. Αριστερό άκρο τη άμυνα εκεί ε, υπήρχε, ξεχώρισε και όπω όλα δεν προχωρά η περίπτωση του Ράφα Σοάρες, Το 27χρονο Πορτογάλου ακραίου αμυντικού τη Γκυμαράε, ο οποίο είχε βρεθεί στο στόχο του ΠΑΟΚ και τον Ιανουάριο του 2020 όταν και ε, ανάμεσα σε πρόταση του ΠΑΟΚ ε, και σε πρόταση από την Ισπανία είχε αποδεχτεί την πρόταση ομάδα που παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, είναι μάλλον και ο λόγο για τον οποίο στο μυαλό μου, έτσι, όχι ότι σημαίνει, στο μυαλό μου ότι τι, τον ζητήσαμε, τον θέλαμε, φάγαμε χιλόπιτα, αλλά δεν μα έφτιασε εντό αγικών για μια ομάδα παρόμοια μα. Διάλεξε να πάει στην Ισπανία. Και ένα παίκτη που το όνομά του έπαιξε στα ρεπορτάζ του και παίζει ακόμα στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μέχρι και πριν μια-δύο εβδομάδε σίγουρα έπαιξε. Ναι, είναι ένα παγκοσμιστή από αυτού που κλασικά όταν τον πηγαίνει εντό αγικών ένα μάνατζερ στην Ελλάδα τον πηγαίνει ε, στα δύο μεγαλύτερα πορτοφόλια, δηλαδή στι δύο ομάδε που έχουν δείξει τελευταία ότι ξοδεύουν. Το αν θα μπει σε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή, ΑΕΚ δεν ξέρω γιατί εκεί αλλάζουν οι προπονητέ, τώρα αλλάξε και το τεχνικό τσεφτή, είναι πολύ περίπλοκα, ε, περίπλο τα πράγματα. Στην θέση λοιπόν Με... του αριστερού μπακ φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ότι θα είναι Με αλλαγές. ο Ράφα Σοάρες, στην πλάτη του ο Αντρέ Βιερίνια και ο Τσάουση. Και ο Τσάουση, τον οποίο τον πιστεύουν πολύ στον Μπάουκ. Ναι, με διαψεύει. Για αυτό. Ναι. Εγώ είχα ενστάσει για τον Τσάουσεν από, από, από αυτά που είδα. Έτσι, τα, τα πέντε, αυτοί ξέρουν 25, σαφώ. Δεν... Που είδε τώρα, που έπαιξε ε, το ελληνικό. Έκανα εντό αϊκών το λάθο, μάλλον να τον κρίνω με βάση αυτά που είδα στα παιχνίδια που πήγα στον Πάοκ Β. Γιατί την, σε, την πρώτη σεζόν του Πάοκ Β, από το γήπεδο είδα αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή, παίρνανε γύρω ναι. να στα 11 παιχνίδια. Λόγω, ναι. λόγω δουλειά πήγαινα και το βλέμμα μου έπεφτε στο τσαούσι γιατί εντό αγικών είχα πολύ μεγάλες μεγάλε απαιτήσει από αυτόν και έβλεπα λιγότερα πράγματα. Ναι. Δε βέβαια το ότι έβλεπα λιγότερα ε, πράγματα δεν μπορεί να κάνει πράγματα, απέχει φυσικά, κατά πρώτον και όπως σα κατά δεν είμαι εγώ που κρίνω. Βέβαια, εντάξει. Ε, η χρονιά αυτή θα πάρει περισσότερες ευκαιρίε σίγουρα και θα δείξει και αυτό την αξία του και είναι καλό να, σε αυτήν την ηλικία να παίρνει παιχνίδια ε, για να μπορέσει να βελτιωθεί, νομίζω ότι σε αυτήν την ηλικία, αν δεν παίρνουν παιχνίδια, μένουν πολύ πίσω. Οπότε τώρα θα είναι και ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για το Τσαουσί. Το πώ θα μοιράζει του αγώνε πρώτη και δεύτερη ομάδα, έτσι ώστε να μην ε, μένει από, από ματ. Πρέπει να έχει παιχνίδια στα πόδια του, είτε από τη δεύτερη ομάδα, και νομίζω όλη η παίχτευση πρέπει να αγωνίζονται και όχι να ε, ε, βάζουν εμπόδια το ίδιο το κλάπ, ας πούμε, σε αυτές τις συνθήκες, όπως έχει συμβεί με τον Κούτσια, ο οποίος ε, στην αρχή της σεζόν δεν έπαιξε ούτε στην πρώτη ομάδα, ούτε στη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, κέντρο Άμυνα. Εκεί αναμένουν να γίνουν περισσότερες αλλαγές από κάθε άλλη ε, θέση. Ε, αν μπορούσα να βάλω ένα μεσότυλο, θα ήταν ο Ίγκασον και οι άλλοι. <χι> Γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι η ο... μόνη σταθερά. Ακριβώς. Υπάρχει ο, ο, Ήγκάσον, ο οποίος στα μέσα της σεζόν επέστρεψε και ανανέωσε. Α, και είναι ε, το νούμερο ένα, η αρχή του μετρήματος των κεντρικών αμυντικών. Ο, ο επόμενος είναι ο Νέσμπερκ, ο που είναι κλεισμένοι μεταγραφή, τελειωμένοι, και αναμένει να κινηθούν οι ε, για να φύγει από την Νορβηγία και την Βαλερέγκα και να κατηφορήσει την ε, Θεσσαλονίκη. Ε, η τρίτη θέση, όχι ιεραρχικά, σε αριθμητικά, είναι μία ακόμα μεταγραφή. Αυτό που δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε την να την είναι δεδομένο. Συζητή, την, την οποία την έχει συζητήσει ίδιο Μπότο και... Λογικά και αυτός ο παίχτη θα έρθει και θα είναι έτοιμο ε, για να βρεθεί στη προετοιμασία στην Ολλανδία. Από εκεί πέρα υπάρχει η πιθανότητα απόκτηση ενό ακόμη κεντρικού μόνο στην περίπτωση που δεν ανανεώσει ο Κρέσπο, ε, που όπω έχουμε ξαναπεί, έχει γίνει η πρόταση και περιμένει ο παίκτης την απάντηση του Ισπανού. Τι Άρα, σημαίνει λοιπόν, ότι να... στο σενάριο που ο Κρέσπο ε, δεν συμφωνήσει με τον Πάοκ, ο Δικέφαλο θα ε, αποκτήσει τρει κεντρικού αμυντικού. Συν τον γκασον και συν τον Μιχαηλίδη. Τι σημαίνει ναι. αυτό, ναι. ότι από τον τρόπο με τον οποίο έχει καταστρώσει τα πλάνα του ε, το δίδυμο των ανθρώπων που βρίσκεται σε αυτήν την θέση και έχει αυτήν την, ε, την ιεραρχία να το κάνει είναι ότι ο Μιχάη βγαίνει εκτό κάδρου. Ο Μιχάη ήταν ένα παίκτη ο οποίο νομίζω και τα Χριστούγεννα ζήτησε να φύγει. Είχε ο μάνατζερ του κάποιε προτάσει και αυτό διότι ήθελε να αγωνιστεί, ήθελε να πάει σε κάποια ομάδα να, να, παίξει και μάλλον αυτό θα γίνει και πρέχουστα. Αυτό είναι και, αυτό είναι και εντό εικόνων το λογικό και εξηγώ γιατί το λέω λογικό. Όταν λοιπόν ο ξεμένοι από κεντρικού αμυντικούς και η ομάδα επιλέγει να ξεπαγώσει εντό αϊκών τον Βαρέλα. Όλοι καταλαβαίνουμε τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται ο Λουτσέσκου, σκέφτηκε ο Λουτσέσκου για το τέλος της, της ναι. σεζόν. Αυτό δηλαδή ήταν ένα προμήνυμα για αυτό που θα γινόταν. Μεγάλε αλλαγέ στο κέντρο τη άμυνα που για χρόνια τώρα το δίδυμο ήταν Βαρέλα Κρέσπο. Ε, κρέσπο Ίγκασον θα έχουμε μεγάλες αλλαγές εκεί και κάτι μου λέει ότι χωρίς να έχω πληροφορία αλλά αυτό καταλαβαίνω ότι ο επόμενος κεντρικό αμυντικός ίσως να είναι αυτός που θα λογίζεται και ως ε, βασικός για να παίξει δίπλα στον Ίγκασον και όχι ο Νάσπερ, αλλά θα το δούμε. Θεωρείς λοιπόν το... ότι αν θα μπορούσαμε να κάνουμε έστω για κατά παράβαση μια ιεραρχία θα ήταν ο Ίγκασον με μεταγραφή δίπλα του ε, Πίσω τους ο Νέσμπερκ με τον Κρέσπο, εφόσον μείνει, και, και μπαλαντέρ εντό αγωγικών ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα διεκδικήσει θέση ε, βασικού όταν με το καλό επιστρέψει και πατήσει γερά στα πόδια του. Καλά να είναι το Πάμε βέβαια. στη μεσοεπιθετική γραμμή, ε, διότι φαίνεται πως ο Πάουκ σκέφτεται με την πρόταση και την αισιοδοξία που υπάρχει για την παραμονή του ΣΒΑΜ να κλειδώνει εκεί τις θέσεις και να υπάρχει μόνο ερωτηματικό σε περίπτωση που φύγει κάποιο. Αλλά λέμε φύγει κάποιο. Λο, λογικό μέχρι, δεν είναι. είναι Αντώνη, κινηθεί... στο κέντρο έχουμε πάρα πολλού παίχτε. Το Πάκο έχει πάρα πολλού παίχτε στο κέντρο. Λογικό ήταν να μην γίνει εκεί κάποια αλλαγή. Ε, από τη στιγμή το που θέμα, το θέμα δεν ήταν ποσοτικό. Για το, ΣΒΑ. το θέμα δεν ήταν ποσοτικό. Ε, το θέμα ήταν καθαρά αγωνιστικό και θέμα χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών. Από τη στιγμή που αυτό προκύπτει είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι ικανοποιημένο με τα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που έχει για τις θέσεις 6-8 με τον Αυγουστό, τον ε, το Τσιγκάρα, τον Σβάπ, τον Κούρτιτς ε, και συν σε αυτούς και τον ε, Σοάρες ο οποίος μπορεί να παίξει και πίσω από το, από το δεκάρι ή δίπλα στο δεκάρι τέλος πάντων σε μια θέση που να μην λογίζει το στο 10. Τον Ελκα Καντουρί τον είπες? Ε, τον έλκα Καντουρί να το πω, γιατί να το πω είναι καλά. Και ο ελκαντούρι μπορεί okay. <Rahmen> να παίξει εκεί. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι που τον είδα, καλά ήταν. Ναι, εντάξει. Αστείευομαι. Bad joke, το ξέρω. Συγγνώμη. Αλλά και ο. Πεκτάρα, πεκτάρα. δεν είναι καλά. Το έχω πει αρκετέ φορέ. Οι απαιτήσει μα από τον Ελκαντούρη είναι διότι είναι καλό παίκτη. Αν δεν ήταν καλό παίκτη, θα έλεγε ρε φίλε. για να επιμένουν τόσο Σε βαθμό παρεξηγήσεω, δηλαδή να φτάνει ο Λουτσέσκου να, να τον <σομίλει> παρεξηγεί ο κόσμο για τον Ελκατρικό. Ε, ε, δεν ήταν μόνο ο Λουτσέσκου και οι προηγούμενοι τον ε, είχαν ε, το, ψηλά έτσι. Ο <σομίλει> Φερέρα δήλωσε: Είναι ο καλύτερο παίκτη που έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Ε, και τώρα θα πάει <σομίλει> <στην> <σομίλει> ε, τώρα που θα πάει στην Εθνική Βραζιλία σοφωνή, θα αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, όσον αφορά του εξτρέμ εκεί το περιμέναμε. Τι τις αλλαγέ πολλές υπάρχει. αλλαγές τις περιμέναμε το κέντρο της είχαμε κάτι στο μυαλό μα απλά είναι από αυτές που περιμέναμε αλλά στα extreme περιμέναμε ε, και το πλάνο να αποκτηθούν ε, δύο ποδοσφαιριστές δύο extreme ναι. Δύο εξτρέμ. Ναι. Τι εννοούμε δύο εξτρέμ. Δύο εξτρέμ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι υποδοσίε του ΠΑΟΚ ή με καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν. Γιατί θεωρητικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξτρέμ το οποίο δεν είναι το καθαρό εξτρέμ ο Σίφκοβιτς και ένα εξτρέμ το οποίο δεν έχει ε, ξεχάσει το ότι είναι εξτρέμ και ποδόσφαιρο Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια ε, λόγω πολλών καταστάσεων δεν το ρίχνω μόνο εξαγωνιστικά ε, εξήχει... που, είναι, που είναι ο Ζάμπα ή και το τραυματισμό έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι, από την περιοχή εξήχε... κατάλαβε και αδεθία θα έλεγα το Ζάμπα <χε> γι' αυτό λέω είναι, είναι πολλά τα κομμάτια του παζλ δηλαδή δεν μπορώ να του κατηγορήσω ότι ξέρει ότι επειδή τον βλέπω σε επειδή ξημόδας είναι το μυαλό του αλλού δεν είναι μόνο το μυαλό του αλλού. Το παιδί αυτό για, για, ένα χρόνο ήταν αλλού για αλλού. Είχε ξεχάσει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Μην, λέμε, μη λέμε, χάσα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και το πόσο εσωτερικά επιστρέφει αυτό, αποφασίζει, κάνει, ράνει. Για τον κάθε ποδοσφαιριστή λειτουργεί διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Στα Πάνε εξτρέμα στι... που υπολογίζεται και ο Κουαλιάτα. Ναι. Αν και ε, ο Κουαλιάτα μάλλον, είναι ένα. Θα το, ένας... το δούμε στη θέση 10, θα το δούμε στα έξτρα. Με αυτό θα φανεί. Ο Κουαλιάτα είναι εντό εικόνα μπίσεσβαρο αναφορά το που τον υπολογίζει ο, ο Λουτσέσκου. Πάμε λοιπόν στην περιβόητη θέση 10. Εκεί που ε, βασικά υπολογίζεται ο Κουαλιάτα, ε, έχει γίνει πρόταση παραμονής του μπίσεσβαρ. Υπάρχει θεωρητικά και πάλι ο Σοάρε, αλλά. Θα γίνει κίνηση για την απόκτηση ενό ακόμα ποδοσφαίριστη. Σα φαίνονται πολύ από το να μην έχουμε γιατί η γυαλιά μου έτσι έλεγε για το φαγητό. Καλύτερα να περισέψει παρά να μην φτάσει. Έτσι έλεγε. <laughs> όταν, ήμασταν, όταν έλεγα ότι θα έρθουμε τρει φίλοι μου και έκανε 58 κεφτεδάκια, έλεγα γιατί δεν θα τα φάει αυτά. Και μου λέγουν καλύτερα να περισέψει παρά να μην φτάσει. Σωστά. Λοιπόν. Ο Πάουκ, λοιπόν, και είδαμε τα προβλήματα που η αντιμετώπιση η ομάδα φέτο. Μην ξεχνάει ο κόσμο τα πολλά μάτ που θα δώσει και του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, ειδικά με την Ευρώπη, ο Πάουκ. Ο Το Πάουκ ερώτημα είναι... να έχει πάλι ε, over 55 μάτ. Δεν σου λέω εγώ να πάει πάλι στου 8. Αλλά να κάνει μάτ. Και ήταν, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό ότι θα βρίσκονται στην προετοιμασία όπω όλα δείχνουν έτσι ε, είναι οι νέοι γιατί θα έχει πολύ νωρί παιχνίδια στην Ευρώπη φέτος και υπάρχουν κίνδυνοι εκεί. Ε, μπορεί να παίξει με μια μικρή ομάδα και να μείνει έτοιμο και να την πατήσει. Οπότε είναι σημαντικό να προλάβει η ομάδα να, α, κάνει τι μεταγραφέ και όσο μπορεί να βρει τη χημεία ο Λουτσέσκου και την δεκάδα με την οποία θα πάει σε αυτά τα παιχνίδια. Ανοίγω το παρένθεση και την κλείνω γρήγορα. Είναι πλέον τα παιχνίδια αυτά τα, αν όλα πάνε καλά, έξι παιχνίδια που θα δώσω προκριματικά ο Πάουκ, τρει γύρι, είναι πολύ πιο δύσκολη ε, μετά από την περσινή πορεία. Γιατί ο μεγάλο κίνδυνο στο δικό μου μυαλό, δεν λέω ότι θα συμβεί, είναι να μην δω τον Πάουκ να πηγαίνει με το τουπέ. Ότι δηλαδή, έλα, ρε, δηλαδή, εγώ μέχρι τη Μαρσέη, έφτασα 8. Ε, και δεν σε υπολογίζουν το, και άλλοι περισσότερο. Το καλοκαίρι δεν αστείευονται οι ομάδε. Ναι. Ο, Είδαμε και ο, ο Πάουκ κινδυνεύει να πάθει αυτά που έκανε προδεκαετία με Άχι. την Φενέρ, και με τέτοιε προκρίσει. Ναι. Να βρει κάποιον Όχι που δεν τότε, είναι πιο πεινασμένο από αυτό. Γενικότερα, τα, τα καλοκαίρια με στα με οποία. Φίκα, με την τα καλοκαίρια στα οποία έκανε ε, υπερβάσει. Ναι. Γιατί αντιμετώπισε ομάδε που δεν ήταν έτοιμε, που είχαν και αυτό το τουπέ που λε. Ε, δεν περιμέναν ότι θα, θα του βάλει δύσκολο πάω Έτσι θα, θα μπορεί να συμβεί φέτο. Μα έχει μείνει η θέση του επιθετικού. Ναι. Επειδή ε, η λογική είναι ότι θα έχουμε τέσσερις μεταγραφές μέσω επιθετικών: Δύο εξτρεμ και δύο δεκάρια. Ένα οκουαλιάτα και ένας ακόμα. Στην ε, επίθεση, στο σχεδιαγραμματάκι, έχω βάλει ένα ερωτηματικό. Ε, γιατί Τι γιατί υπάρχει αυτό το. Ρηματικό, το... Είναι ότι υπό προϋποθέσεις, ο Πάοκ θα αποκτήσει επιθετικό. Ε, γιατί δε... αυτό το. Τι, δεν γίνεται να μην αποκτήσει. Γιατί αφού έχει τον ε, Τσόλα και τον Ολιβέρα μέσα στη ζωή Ναι. Δύο. Ναι. Ναι. Τι άλλο θέλει. Ναι. Δεν θα πρέπει να έχει και ένα μικρό. Όχι τον Κούτσι υποχρεωτικά. Βαρέθηκα να συζητάω για τον Κούτσια. Δεν, δεν, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή ο Μάνα <Και>, τι ποιο... θα... δεν ξέρω. <Και>, ποιο ποιο ναι, ναι, ναι. είναι άλλο. <Και>, θα πάρει ένα επιθετικό. Ναι. Τι, τι θα πάρει, τι επιθετικό θα πάρει. Ε, επιθετικό, των 800, 000, επιθετικό των 800.000. Επιθετικό των 500.000. Επιθετικό των 300.000. Αυτό δεν το ξέρω. Των Γιατί... 800.000 δεν μου, δε μου φαίνεται. Okay. Πολλά, yeah. πολλά. Αν ο Τσόλακ φέρει πρόταση, πάλι θα πάρει έναν ή θα πάρει δύο επιθετικού, yeah. ah. μιλάμε με το δεδομένο αυτό τώρα ότι ο Τσόλακ μένει στην ομάδα. Αν φύγει, φυσικά θα πάρει παίχτη. Τι παίχτη μπορεί να πάρει στην επίθεση και να του πει: Ελά, εδώ έχουμε άλλου δύο. Ενώ παίζει με, με έναν επιθετικό, <σχύ> κάποιο νεαρό ίσω, ξέρω εγώ ξέρω. <Εξερό> ε, γι' αυτό και το έχουν αφήσει για πιο μετά αυτό. Έτσι. Νίκο, Νίκο, φτάνει με, θέσαι, τις, φτάνι φτάνι με νέα. τους, φτάνει με τους νέαρους. Φτάνει με τους <ΛΣ> νέαρους. ναι, θέλω να πάρουμε, όχι Εράσμους. ναι, ποιο είναι στο <ΛΣ> ακουστικό παρακαλώ. <ΛΣ> 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 λοιπόν. Αυτό το πλάνο έχει αποφασιστεί από τον Πότο και από τη διοίκηση με σύμφωνη γνώμη του Λουτσέσκου ε, να ρίξουν το μεσόρο ηλικία, έχοντα βέβαια κρατήσει εφόσον να πούν και οι τέσσερι ε, παίχτε οι παλιοί το ναι, δηλαδή η Βιερίνια Σβάμπ, άλλους, και Biseswar. Και Biseswar, ε, Κρέσπο και Μπίσεσβαρ. Και έχοντας και έχοντα και κάποιου ακόμη, σαν όπω ο Ελ Κατουρί, να πάρει νεαρού ποδοσφαιριστέ, έτσι ώστε να ρίξει το μέσο ηλικία. Ε, αλλά όχι απαραίτητα όλοι οι νεαροί. Δηλαδή. Όχι, αυτό προκύπτει. 25 χρονών δεν νομίζω ότι είναι νεαρό. Αυτό προκύπτει είναι ότι ε, το, η over 24-25 να είναι max 2. Ναι. Από αυτού που θα αποκτηθούν. Που θα έρθουν. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε μια λογική 22-27. Να το βάλω σε ένα μέσο, μέσο όρο. Ε, και μην περιμένετε <coughs> κάποιον παίκτη συμβολέου. Του ενός του ενός εκατομμυρίου. εκατομμυρίου. Δεν είναι στόχο αυτό. Ναι. Αν προκύψει. Αλλάζει κουβέντα. Τι σημαίνει αν προκύψει, να το βάλουμε λίγο και αυτό στο τραπέζι. Αν προκύψει μια μια ποδοσφαιρική μεταγραφική ευκαιρία. Ε, Έτσι όπω τη ε... βλέπει ο Μπότο. Ναι. Σε μια θέση στην οποία ο Πάο Παύλου... ψάχνει. υπάρχουν, Αντώνι. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν. Σύμφωνα με το πλάνο του. Ναι. Και ειδικά. Ε, το ξαναλέω, αυτή η μεταγραφική περίοδος στο τέλος θα είναι περίεργη, γιατί και γεμάτη να είναι η ομάδα, που θα είναι θαύμα δηλαδή να είναι γεμάτη, να έχουμε κλείσει τις μεταγραφές μέχρι τον Αύγουστο. Αυτό το διάστημα 1η-15 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντική αλλαγή το ότι 15 Σεπτεμβρίου. Όλοι αυτοί οι παίκτες που ακούμε τους, τα μεγάλα ονόματα που ακούμε ότι ε, κλείσαν την με στην Ευρώπη και ψάχνονται και οι τουρκικέ ομάδε και όλα αυτά. Θα ψάχνονται και οι ελληνικέ. Ακριβώ. ευκαιρία να Και δεν θα, όχι, πρόκειες. δεν θα ψάχνονται οι ελληνικέ ομάδε για του παίκτε. Οι παίκτε θα ψάχνονται για τι ελληνικέ ομάδε. Ε, θα του ναι. πηγαίνουν. Γιατί όσο, όσο, θα περνάει πλέον... η μέρα, τόσο θα πέφτει το, το κασέ. Ναι. Απλά η συζήτηση που γίνεται πλέον και μεταξύ των φιλάθρων και μεταξύ όλων θεωρώ, είναι αν ε, μπορέσει ο ΠΑΟΚ με τέτοιο μέσο όρο ηλικία ε, να καταφέρει και να πετύχει τους στόχους του, δηλαδή να κάνει προθαλητισμό, να πετύχει στην Ευρώπη κτλ, κτλ. Γι' αυτό είναι στην αρχή της μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό στην αρχή τη κουβέντα είπα το τελείωμά της, Ότι από τη στιγμή που έχει πλάνο, έχει αποφασίσει το πώ θα κινηθεί. Κινείσαι βλέπει τι έχει κάνει και πλέον έχοντα κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα βήματα, μπορεί να πα πίσω και να διορθώσει. Ε, ήταν λάθο η επιλογή. Διορθώνω την επιλογή. Γιατί, γιατί το πλάνο, ω πλάνο, ω λογική, δεν είναι λάθο. Είναι ορθολογικό, ευρωπαϊκό. Θα μου πει, Αντώνη μου, εδώ είναι Βαλκάνια. Εδώ είναι Βαλκάνια. Δηλαδή, είδαμε να καθυστερεί ο τελικό του Champions League και είδαμε και μαντραπίδε και σκεφτήκαμε ότι, φίλε, τα, τώρα το κάνετε εσεί. Το 2022 θυμηθείτε κάτι να πηδήξετε με μάντρε και. Κατάλαβε. Εδώ είναι Βαλκανία αλλά πρέπει να αλλάξει επιτέλου όλο αυτό. Αν θέλει το ποδόσφαιρο μα να αλλάξει. Αν θέλει λοιπόν, αν θέλει λοιπόν να ε, αλλάξεις, Τα είδαμε και τα χαέρια του Πάοκ με, με, τις, με, με τι άλλε λογικέ. Αν θέλει λοιπόν να αλλάξει, πρέπει να είσαι αποφασισμένο να επιμείνει στην πολιτική που έχει ακολουθήσει. Αυτό όχι είναι το πρώτο. Σημαντικό. Όχι στο, στην πρώτη στραβή να βγάλει αλάρμ, να κάνει άκρη και να προσπαθεί mm. να κάνει μανούβρα πίσω για να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό είναι το όλο θέμα και το μυστικό, α πούμε, τη ε... άφηξη του Μπότο. Εφόσον ε, ο Πάοκ αποφάσισε να φέρει κάποιον ε, αθλητικό διευθύντη με τόσο μεγάλη εμπειρία και μάλιστα πλήρωσε για να τον φέρει τη Σαχτάρ, έτσι και του δίνει και ένα πολύ μεγάλο μισθό. Ε, δεν ήρθε εδώ για να κάνω τις μεταγραφές εγώ ή για να, για να ακολουθήσει ένα πλάνο το οποίο ακολουθούσε ο ΠΑΟ και παλιότερα και δεν είχε επιτυχία. Ήρθε για να ε, βάλει στην ομάδα τα δικά του συστατικά, τη δική του φιλοσοφία και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηρίξει ο κόσμος αυτό το πλάνο ακόμη και στη, ο κόσμος και όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά πάνω απ' όλα η διοίκηση και αυτοί που τον επέλεξαν, να στηρίξουν ε, την επιλογή τους. Γιατί η επιλογή τους είναι να έρθει κάποιος άνθρωπος που γνωρίζει κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους και να, να πάει ο Πάουκλ να προχωρήσει και να αλλάξει επίπεδο. Βέβαια δεν γίνονται αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη. Ε, γι' αυτό και χρειάζεται να δοθεί χρόνος και υπομονή στα δύσκολα. Στα εύκολα όλοι κάνουν υπομονή. <laughs> στα εύκολα όλοι είναι εδώ. Ε, το θέμα είναι στα δύσκολα. Γιατί αυτό το αν ένα έξι μήνες αλλάζουμε αθλητικό διευθύντη, αλλάζουμε προπονητή ή ένα, ένα χρόνο, ε, δεν έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μετά από την ε, κατάκτηση του double να κάνει βήματα παραπάνω. Έχει μείνει στάσιμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πάνω, δεν παίζει τόσο ρόλο, νομίζω, το οικονομικό κομμάτι, όσο αυτό που είπε πριν, να υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο. Ε, Νίκο μου. Όλα θα δείξουν, θα φανούν στα... στο γήπεδο. Άρα, άρα, πού καταλήγουμε, ότι η ΑΤΑΚΑ, άντε να δούμε, με την οποία <laughs> κλείνουμε τα, τα Pack Today, είναι πιο είναι... Επίκαιρη. επίκαιρη από ποτέ.